Γεμίζουν επικίνδυνα οι εντατικές στο νοσοκομείο του νησιού με φόντο την έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού, με τον Δημήτρη Γεωργόπουλο να κάνει δραματική έκκληση προς ανεμβολίαστους για εμβολιασμό, τονίζοντας ότι είναι θέμα χρόνου η ΜΕΘ του Παγνή, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες της χώρας, να μην έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ασθενείς με COVID-19. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε 27 κρεβάτια, 11 είναι για non-COVID και 16 για COVID. Αυτή τη στιγμή τα 14 είναι κατηλημένα από COVID και είναι όλοι ανεμβολιαστοί. Είναι σχετικά νέοι. Οι περισσότεροι είναι κάτω από 65. Με ανησυχεί το ότι στο νησί οι εμβολιασμοί δεν είναι σε καλό επίπεδο. Ο αριθμός των εμβολιασμών δεν είναι σε καλό επίπεδο. Ουσιαστικά με το ίδιο υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ανάπτυξη. Ουσιαστικά θα έχουμε πάλι συρρήκνωση κλινικών, συγχώνευση κλινικών, μείωση άλλων δραστηριοτήτων των νοσοκομείων για να μπορούν να αναπτυχθούν νέα κρεβάτια. Γι' αυτό κανένας δεν περισσεύει εργαζόμενος τώρα που τελειώνουν οι συμβάσεις. Πρέπει η πολιτεία τώρα να μονιμοποιήσει όλους τους εργαζόμενους. Στο Παγνί μόνο 2 είναι τα κενά κρεβάτια στη ΜΕΘ, ενώ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο δεν υπάρχει κενό κρεβάτι. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 6 κρεβάτια COVID, ΜΕΘ COVID, και είναι κατηλημένα και τα 6. Πιθανόν να γίνει ένα εξιτήριο ή σήμερα ή αύριο. Έχουμε από 14 ασθενείς που νοσηλεύσαμε τον Ιούλιο μέχρι μέσα Αυγούστου, είχαμε μόνο ένα θάνατο, είχαμε 7 εξιτήρια. Και νοσηλεύουμε και άλλους 6 τώρα. Δηλαδή, από τους 14 είχαμε ένα θάνατο μόνο. Παρόλο που έχω έρθει από την Αθήνα, και είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα, με ανησυχεί. Βεβαίως. Κοίταξε, ο καθένας πρέπει να είναι υπεύθυνος. Να κάνει το εμβόλιο, όχι δια της βίας όμως, με πειθό. Το πρόβλημα το λύνουν οι εμβολιασμοί και εκεί πρέπει να επιμείνετε. Και όχι στο να μπουν κρεβάτια στο σύστημα. Εάν μπουν κρεβάτια στο σύστημα, απλώς θα αυξήσουμε τη θνησιμότητα μέσα στη μονάδα εντατικής. Είναι απλό αυτό που λέω. Και η θνησιμότητα είναι υψηλή? Σε εμάς είναι περίπου 25%. Συνολικά 187 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του νησιού μας, από 177 που ήταν την περασμένη Παρασκευή, ενώ την πρωτιά των νοσηλιών έχει το νοσοκομείο Χανίων με 71 ασθενείς, ενώ ακολουθεί το Παγνί με 49 ασθενείς, εκ των οποίων οι 14 στη ΜΕΘ και οι 35 στις κλινικές COVID. Το χειρότερο σενάριο είναι να γίνουμε σαν τη Θεσσαλονίκη και να νοσηλεύουμε ασθενείς διασωληνωμένους σε κοινούς θαλάμους. Ασφιχτική είναι η κατάσταση και στη ΜΕΘ του Αγίου Νικολάου, η οποία είναι γεμάτη, αντιθέτως στο νοσοκομείο Σιτίας είναι καθαρό. Η ΜΕΘ είναι γεμάτη με 6 ασθενείς, 6 κρεβάτια, ενώ η ΜΕΘ κορονοϊού δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Αναμένεται επανέναρξη λειτουργίας της ΜΕΘ κορονοϊού γύρω στις 20 Αυγούστου. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 16 είναι οι ασθενείς, εκ των οποίων είναι 14 στις κλινικές COVID και 2 στη ΜΕΘ. 5 είναι οι ασθενείς, η κλινική COVID, στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ αντίστοιχος είναι ο αριθμός και στο νοσοκομείο Νεάπολης. Έχω ανησυχία πάρα πολύ. Λόγω που είμαστε και εμείς σε μια ηλικία δύσκολη και έχουμε τα εμβόλια κάνει, αλλά και για την νεολαία, για τα παιδιά μου. Δεν προσέχουν, σαφώς και δεν τα προσέχουν για να πληθαίνουν. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι, με τους ειδικούς να κρούν το καμπανάκι του κινδύνου προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα σενάρια για το νησί το επόμενο χρονικό διάστημα.